Γιατί δεν μπορείς να πάω για αυτό. Και ξέρω ότι λέω εγώ σου λέω την ανώτερη μερίδα στην Αγία Προσκομιδή, στην Αγία Πρόθεση. Και εγώ παιδί μου στην Αγία Προσκομιδή σου λέω. Σήμερα λειτουργούν σου ήλιο στον Αργύρου και φώναζε στα ονόματα. Όπω φωνασμένο που ζωντανά ζωντανά του συγχωμένου. Ερχόταν όλοι και παίρνουν μερίδα του. Παίρνουν μερίδα σπίτι και φεύγανε. Περίμενα και εγώ παιδί μου, αλλά δεν με έδωσε. Όχι ότι δεν είσαι εδώ, αλλά με εξέχασε. Είπε στη μητέρα, ακούτε, είπε ότι η μητέρα μου είναι ω τελευταία. Νομίζω ότι του άλλου εδώ, του ξένου και του γνωστού. Και ερχόταν παιδί μου, όλοι όσοι ερχόταν το φωνάζει παιδί μου, ερχόταν, ήταν παρόν, πεθάνει παιδί μου, δεν είχε καθόλου. Ακούω το μυαλό του ανθρώπου να χωρέσει αυτό το βραδείο με το Άγιο. Είναι μα αυτό και το μυαλό και τώρα το παιδί μου λέει τόσο ο Θεός πως τόσο πολύ τόσο με δούλα κανά γιατί μην μου λέγουν ο κύριος Νίκος Δισταβούλα είναι στην Αθήνα στο σπίτι τους μπορεί και στην εκκλησία εκείνη μπορεί να είναι και στο στη δουλειά του, στο γραφείο του όμως τι μου βγάζω από το στους Νικολάου Σταυρούλες, τον Δέκο Κωνσταντίνο, Θεοδόρου, Κατερίνης, το θείο του, τους γονείς του. Αυτά όλα, αυτές οι μερίδες όλες, πέντε άγγελος σκύπτει στην Αμερική, πάει στον χρόνο της χάρης του αυτό που θέλω και βλέπει ότι από τη γη βεβαιώνεται και παρακαλούν τον Θεό και τους δώνουν και εκνέοντας. Είναι η βοήθεια. Η ευλογία και η βοήθεια του Θεού. Όταν βλέπεις ένας και έχει καρκίνο, κάπου σε ένα μέρος του σώματός του και σου λέει ότι σταύρωσε, με σκέφτε. Και λόγουν να πεις μακριά, για να παραγγίξεις το μέρος του ανθρώπου, αλλά και λόγω να πεις μια προσευχή να πεις Άγιε μου Δαβίδ, βοήθησε το, πάρε τον Μανώλη, τον Γιάννη, τον Κώστο, άντε, βοήθησε το. Άγιε, τι είναι σου πρόσωπο, πατέρα, έξω το βοήθησε να ευλογήσεις. Παρόν είναι οι Άγιοι. Ο άλλος ήταν στην Αφρική, άρρωστος, ένας αδερφός, και ο άλλος ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Και είναι ο Τιμοθάνατος. Ψυχοραγούς. Ο αδερφός τώρα στην Κωνσταντινούπολη έκανε στην Παναγία αυτό, την εκκλησία της Παναγίας των Πλακρονών, έκανε λειτουργία και αρτοκλασία τη νύχτα για τον αδερφό του. Με τη στιγμή την που έκανε τη λειτουργία, επισκίασε τη χάρη της Παναγίας, τον αδερφό του, και στην Αφρική έγινε και πιο καλά. Και ήταν και την ημέρα και την ώρα. Εδώ ο κύριος Παπα-Νικολάου, ξέρεις τον κύριο Παπα-Νικολάου. Αυτόν τον καθηγητή που ήταν. Είναι το κύριο Τάσο. Παίρνει τηλέφωνο πριν 5-6 χρόνια και λέει Πάτερ Ιάκωβε, λέει, ξέρεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε μια προσευχή λέει, στον Άγιο Δαβίδ. Στο επιχειρητού μου ο αδερφός λέει, πάει στην Αγγλία. Και είπανε οι γιατροί στην Αθήνα, λέει, ας πάρει μαζί το φέρετρο, μην πάτε στην Αγγλία, θα πεθάνει ο άνθρωπος. Αλλά πάρε το φέρετρο μαζί, το φέρετρο πεθαμένο, είπανε οι γιατροί στην Αθήνα. Εκείνος όμως πήρε τηλέφωνο εδώ πέρα, γιατί ο αδερφός του, ο επιθεωρητής, να πήρε αυτό και στον κύριο Τάσο. Λέει και Τάσο μου, λέει, είπε για αυτόν τον Άγιο που είναι θεματικός. Πήγε στο Άγιο να κάνει μια προσευχή, λέει, για τον αδερφό μου. Το κύριε Τάσο, πώς το λέει το όνομά του. Πάτερ μου λέει, δεν το θυμάμαι το όνομά, δεν το ξέρω το όνομά του, λέει, αλλά καλά, κύριε, λέω, καλά, καλά Τάσο μου, λέω, φτάνει. Πάρει πάνω στο Άγιο, δεν κάνετε προσοχή τηλέφωνο. Άγιε μου Δαβίδου, του επιθεωρητού να δεχόμουν από την Αθήνα. Του τον πήρε τηλέφωνο προ 5 λεπτά, ξέρει ποιο είναι. Και του επισκιάσει και πήρε το φέρνει μαζί του. Να γυρίσει υγιέστατο και καλά στο σπίτι του. Πηγαίνει στην Ελλάδα, τον βάζει μέσα στα μηχανιά. Το μετάει τον άνθρωπο, ούτε καρκίνο, τίποτα. Ήρθε το φέρνει στη θάλασσα και ήρθε, λέει, πάτρε μου, λέει, σαν τουρίστα με το σακάκι στο χέρι. Λοιπόν, δεν γίνεται θαύματα. Η άλλη Αντιαμερική, έλεγε χθες η κυρία Βιολέτα, που λέει, που είχε με το Θεοδωράκι, αυτό το... Ήταν η κυρία Βιολέτα. Δεν ξέρω, μια καημένη. Και λέει τώρα αυτή η γυναίκα, πάτε μου, λέει, η αδερφή μου, λέει, σε έδωσα λίγο αντίδερο. Ναι, έλα για να γίνει, κάτσε, έλα, κάτσε για να γίνει, κάτσε. Γιατί πάτε μου, λέει, της είπα για τον Μοναστήρι του Όσιου Δαβίου. Πάτε μου, λέει, ευλογημένη οικογένεια η αδερφή μου. Είχε μια μοναχοκόρη, λέει, μια κοπέλα, την μάδρεψε, με τρία παιδάκια, έφυγε στην ηλικία, σαν βρετά και έπεσε την κοπέλα μια κρίση. Και πάρε στον γιατρό, λέει, για το νοσοκομείο γρήγορα. Και πάρε στο νοσοκομείο, λέει, θα την ανοίξουμε αμέσως.
Τα έντερα της μέσα είναι όλο καρκίνο. Και πρέπει να τα καθαρίσουμε. Λέει ένας Αμερικάνος γιατρός. Τι να καθαρίσουμε, να καθαρίσουμε. Είναι όλο γεμάτο καρκίνο. Την κλείσουμε, την αφήσουμε. Και ο ορισμός θα πεθάνει. Γιατί ήταν καλός χριστιανός, λέει. Τόσο ένας Έλληνας και λέει. Τι λέει, λέει γιατρέ μου, λέει, να αφήσουμε να καθάνει. Είναι καυτή, έχει πίστη αυτή η κοπέλα στο Θεό, λέει. Και εγώ σου λέει, διότι βοηθήσει ο Θεός και ο Άγιος να βοηθεί. Αντίκα, ό,τι μπορούμε να τα καθαρίσουμε εμείς, λέει, κάνουμε προσευχή μας, τρίσουμε και λίγο αγιασμό από τη γυναίκα. Και ό,τι πει ο Θεός, ό,τι θαύμα της γίνεται, κάναμε προς το πλήρι, καθαρίσαμε, ανοίξαμε αγιασμό. Και λέει, γράφει τώρα λοιπόν, λέει το πλήρκο Πάτρο, πίστη στο μεγάλο δύναμο Θεό, λέει η μάνα της. Λόγω φτάσαμε Πάτρο, είμαστε φτωχοί άνθρωποι, δεν είχαμε ψωμάκι να πάμε. Πάτρο μου λέει, δόξα τω Θεώ, Πάτρο μου, όλο το καθά μας έδωσε ο Θεός, αλλά και όσοι λέει που είναι πολύ θαυματουργός Άγιος, όπως μας είπε λέει η αδελφή μου Βιολέτα του Λιόλι. Λοιπόν, και λέει ότι, Πάτρο μου, τι να σας πω, έχουμε πολύ ευλάβεια και πολύ πίστη στο μεγαλοδύναμο Θεό, στην Παναγία μας και στον Όσιο Δαβίδ, που υπερεγείται. Πάτερ Ιάκωβε, πρώτο, παρακαλώ τον Όσιο Δαβίδ, λέει η μητέρα, και δεύτερον, παρακαλώ τον πατήρ Ιάκωβο. Πέστε στον Άγιο Δαβίδ, Πάτρο μου, για την κόρη μου. Και λένε Μαρία, κόρη μου, γράψε τη γραμματεία στον πατέρα Ιάκωβο. Γράφει η κοπέλα, δεν πρόκειται. Δεν τόση η κυρία, αλλά δεν πρόκειται. Και λέει, Πάτρο μου, σου στέλνω ένα δωράκι, κάτι, δεν έγραφε τι είχε μέσα. Τα είδα.